Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να κόψει και να ράψει το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, να το κόψει και να το ράψει στα μέτρα της, έχοντας σαν βασικό στόχο να κρύψει τις μεγάλες ευθύνες τόσο της ίδιας και των συμμάχων της, όσο και του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετεί. Για αυτήν δεν υπάρχουν υπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις, ανταγωνισμοί ομίλων, δεν υπάρχει η ίδια η καπιταλιστική εκμετάλλευση που φέρνει νεκρούς, φτώχεια και εξαθλίωση για τους λαούς και αμύθιτα κέρδη για τους ομίλους. Και αποτελούν βεβαίως τις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Όλο και περισσότερο εμφανίζουν ως πηγή του κακού την κλιματική μετανάστευση στο όνομα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής. Η εξόφθαλμη άρνηση των πραγματικών αιτιών του προβλήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συστηματική επιχείρηση να τα αποκρύψει και όμως δεν αποτελεί κάποιο στενά θεωρητικό ζήτημα, χωρίς αντίκρισμα στην πραγματικότητα, χωρίς σοβαρές συνέπειες και στην ίδια τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και του προσφυγικού. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, κεφάλαιο, ηθήτες δηλαδή, επιχειρούν προκλητικά να αυτοπαρουσιαστούν ως συμπαραστάτες στα ίδια τα θύματα τους. Βαφτίζουν τους υπεριαλιστικούς πολέμους ανθρωπιστικές εκστρατείες απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες, προπαγανδίζουν τα άθλια προσχήματά τους ενώ σπέβδουν να κρύψουν κάτω από το χαλί νεκρούς, τραυματίες και πρόσφυγες. Και ιδιαίτερα για τους τελευταίους, τους πρόσφυγες, αυτοί αποτελούν τα ολοζώντανα παραδείγματα, τα ολοζώντανα πιστήρια του εγκλήματος των υπεριαλιστών και γι' αυτό επιχειρείται κυριολεκτικά να σβηστούν από το χάρτη. Να γιατί με μελετημένα βήματα οι υπηρεσίες ασύλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο λεγόμενος Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, η πρώην ΕΑΖΟ, επιδίδονται τα τελευταία χρόνια στην οργανωμένη επιχείρηση καθιέρωσης κριτηρίων που αποδίδουν άσυλο πλέον όλο και πιο δύσκολα, όλο και πιο σπάνια, σε όλο και πιο λιγότερους κατατρεγμένους των υπεριαλιστικών πολέμων. Έχουν αυθαίρετα ενταφιάσει τη συνθήκη της Γενέβης που κατοχυρώνει το καθεστώς του πρόσφυγα με βασικά δικαιώματα. Στην πράξη καταργούν την εξατομικευμένη εξέταση του αιτήματος του πρόσφυγα και τα κριτήρια που θέτει αυτή. Απορρίπτουν το καθεστώς του πρόσφυγα στον αιτούντα άσυλο εκ των προτέρων λόγω της καταγωγής του. Μάλιστα, η απόρριψη επιχειρείται προκλητικά να δικαιολογηθεί επειδή η πόλη ή το χωριό απέχει αρκετά, λέει, από τα πεδία των μαχών στην κατά τα άλλα εμπόλεμη πατρίδα τους. Όλο και περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, απορρίπτουν επίσης αιτήματα ασύλου με τον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι ο πρόσφυγας μπορεί να πάει μόνο σε συνορεύουσα, λέει, χώρα της εμπόλεμης πατρίδας του και κάθε άλλη επιλογή συνιστά περίπου πολυτέλεια. Οι ίδιοι δηλαδή που βομβάρδισαν και ξεσπίτωσαν τον ίδιο και έκαναν ρημαδιό τη χώρα του, αρνούμενοι τώρα το καθεστώς του πρόσφυγα, του απαγορεύουν στην πράξη να μεταβεί σε άλλη χώρα ή κι αν τελικά το κάνει, του αρνούνται το δικαίωμα να επιλέξει σε ποια χώρα θα ζήσει αυτός και τα παιδιά του. Περί αυτού πρόκειται. Στη μοναδική περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις αποδίδουν καθεστώς πρόσφυγα μαζικά και σχεδόν καθολικά, είναι στην περίπτωση των Ουκρανών ετούντων άσυλο. Και δικαίως, καλώς γίνεται αυτό, αλλά καθόλου τυχαία είναι η διαφοροποιημένη στάση τους στην Ουκρανία, γιατί ενώ στους άλλους υπεριαλιστικούς πολέμους όπως Συρία, Λιβύη, Αφγανιστάν, Ιράκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις ισχυρίζονταν ότι βομβάρδιζαν για τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας επικαλούμενοι τα άθλια προσχήματά τους, στην Ουκρανία, εδώ και 9 μήνες, υποδίονται αυτή τη φορά προκλητικά τους αθώους του αίματος. Αυτοί είναι όμως που μαζί με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ περικύκλωσαν την καπιταλιστική Ρωσία και σήμερα κλιμακώνοντας εξοπλισμούς
και την πολεμική εμπλοκή μετά την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συγκρούονται μεταξύ τους αιματοκυλώντας τον Ουκρανικό και τον Ρώσικο λαό για τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους. Το πρόβλημα όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει. Η πλειοψηφία των ετούντων ασύλων συνεχίζουν να είναι από το Αφγανιστάν, τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ιράκ. Δηλαδή τις χώρες ανοιχτές πληγές από χώρες εξίσου υπερεαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων πολύχρονης επιβολής κατοχής. Το αποτύπωμα που έχουν αφήσει αυτές οι επεμβάσεις αλλά και το στοιχείο κλιμάκωσής τους που χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα με την επικείμενη νέα οικονομική κρίση, με τη διαπάλη Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα, με τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια να δίνουν νέα όθηση στα υπερεαλιστικά σχέδια, αυτοί τροφοδοτούν αλυσιδωτά και τα προσφυγικά κύματα. Να γιατί το ΚΚΕ προειδοποιούσε έγκαιρα και πολύ πριν την προσφυγική έκρηξη του 2014-2015 ότι δεν πρόκειται για μια περαστική αυξητική τάση που λέγαν τότε, για μια προσφυγική κρίση που σύντομα θα καταλαγιάσει, έτσι λέγαν, και προεξοφλούσαν μάλιστα τα αστικά επιτελεία, επιχειρώντας να αθωώσουν το καπιταλιστικό σύστημα και τους υπερεαλιστικούς του πολέμους που αποτελούν μήτρα του προσφυγικού προβλήματος. Το αποκαλούμενο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί την αντιδραστική πρόταση της Κομισιόν που η υλοποίησή της καρκινοβατεί εδώ και 2 χρόνια. Εμφανίζουν και σε αυτή την περίπτωση, όπως για παράδειγμα τις συζητήσεις στην ενέργεια, τις συζητήσεις για τα ελληνοτουρκικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αργοκίνητο καράβι, λέει, και βεβαίως το κάνουν αυτό για να προσμένει ο λαός τάχα φιλολαϊκές αποφάσεις που δεν έρχονται ποτέ, και όχι μόνο δεν έρχονται ποτέ, καταλήγουν και όλα στα γνώριμα εκτρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών. Οι αντιθέσεις τους, για παράδειγμα στο προσφυγικό, έχουν να κάνουν με τα ανταλλάγματα που επιδιώκει να αποσπάσει κάθε χώρα υποδοχής, που επιδιώκει να έχει τα όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη και ωφέλη από τον κάθε πρόσφυγα που θα περνάει από το έδαφος της. Το ίδιο ανταλλάγματα ζητά και κάθε χώρα τελικού προορισμού για κάθε πρόσφυγα που θα επιτρέπει τελικά να εγκατασταθεί στο έδαφος της. Οι ομαδοποιήσεις αστικών κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λεγόμενες ομάδες Visegrad, Euromed 9 κτλ, εξυπηρετούν μεταξύ άλλων και την προώθηση τέτοιων στοχεύσεων. Το ίδιο το σύμφωνο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, λέει, οι μεταναστευτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται άμεσα με διάφορους τομείς των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη-μέλη με βασικές τρίτες χώρες. Δηλαδή από το προσφυγικό, το λένε καθαρά, εξαρτώνται η αναπτυξιακή συνεργασία, το εμπόριο, η ασφάλεια, η γεωργία, οι επενδύσεις, η απασχόληση, η ενέργεια, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η θεώρηση εισόδου, καθώς και η εκπαίδευση. Δηλαδή η ραχοκοκαλιά των προτεραιοτήτων του κεφαλαίου στην Ευρώπη. Την είσοδο ακόμα και ενός πρόσφυγα η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μοσχοπουλά και την εξαρτά από ανταλλάγματα σε όλους αυτούς τους τομείς προς όφελος των μονοπωλίων της. Αυτό λοιπόν το αλυσβερίσει σε ένα βαθμό θα έχει τη δική του συμβολή στην έκβαση της κούρσας ανταγωνισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας για την διείσδυση των ομίλων τους σε χώρες με πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και ακόμα ανεκμετάλλευτες αγορές των χωρών καταγωγής των προσφύγων. Και όπου δεν καταφέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσπάσει τα ανταλλάγματα που ζητά, τότε κηρύσσει αυτή τη χώρα ως μη ασφαλή. Βάζει μπρος τη βιομηχανία των λεγόμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις καλοπληρωμένες ΜΚΟ, τα κατά παραγγελία ψηφίσματα σκοπιμότητας του Ευρωκοινοβουλίου, για παράδειγμα για τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας, όπως και άλλες μεθόδους, μέχρι η μη αρεστή κυβέρνηση να αλλάξει γραμμή πλεύσης. Σε κάθε περίπτωση, όποια σχέδια του κεφαλαίου κι αν επικρατήσουν, χαμένοι θα βγουν οι λαοί. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
σύντροφοι και συντρόφισσες, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις στρατιές των προσφύγων βλέπει πάνω απ' όλα πάνθινο, εξειδικευμένο αλλά και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό που έχει ανάγκη το ευρωνοσιακό κεφάλαιο και που η ροή του χρειάζεται να αντιστοιχηθεί με βάση τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Για εξειδικευμένους εργαζόμενους έχει μάλιστα εγκαινιάσει και τη λεγόμενη εταιρική σχέση ταλέντων. Τέτοια υπέγραψε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Πακιστάν. Και αυτοματοποιεί επί της ουσίας τη ροή φτηνού εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αυτή είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η νόμιμη μετανάστευση. Την περασμένη εβδομάδα η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε διευκολύνσεις για την απόκτηση γερμανικής υπηκότητας με στόχο, όπως ανέφεραν οι ενώσεις βιομηχάνων, να γίνει η Γερμανία, λέει, πιο ελκυστική σε ξένους ειδικευμένους εργαζόμενους. Αντίστοιχα και η Γαλλία, κατά σύμπτωση, εξήγηλε επίσης την περασμένη εβδομάδα επιτάχυνση απελάσεων, όπως λένε, παρανόμων μεταναστών, διευκολύνοντας παράλληλα την απόκτηση άδειας παραμονής για όσους εργάζονται σε τομείς που δυσκολεύεται η Γαλλία να βρει εργατικό δυναμικό. Θα είναι δύσκολο, λέει ο Επίτροπος Σούιτσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσει το δημογραφικό της πρόβλημα με την απουσία νόμιμης μετανάστευσης. Στην ίδια κατεύθυνση, τα ευρωνοσιακά επιτελεία και κυβερνήσεις μιλούν για εύτακτη μετανάστευση, προκειμένου, λέει, να εξασφαλιστούν τόσες όσες ροές που απαιτεί η καπιταλιστική μηχανή κάθε περίοδο, αποφεύγοντας υπερσυγκέντρωση μεταναστών και μη διαχειρίσιμες καταστάσεις. Πρόκειται για σχέδια επί χάρτου, που η ίδια η καπιταλιστική βαρβαρότητα τα ξεπερνά. Τα εκατομμύρια της πρόσφατης προσφυγικής έκρηξης των Ουκρανών προσφύγων εκθέτουν τους εμπνευστές τέτοιων εύτακτων μηχανισμών και σχεδιασμών. Οι ανακατατάξεις που καταγράφηκαν με το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά από αυτή τροφοδότησαν τη μαζική μετακίνηση ανειδίκευτων μεταναστών εργαζομένων που ζούσαν και εργάζονταν στη χώρα μας για χρόνια στις αγροτικές κυρίως καλλιέργειες σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, διαμορφώνει μια νέα κατάσταση. Άλλωστε, η λεγόμενη κινητικότητα των εργαζομένων και ιδιαίτερα αυτή των μεταναστών αποτελεί πάγιο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστική τάξη στην Ελλάδα, που θησάβησε όλα τα προηγούμενα χρόνια από τον σε αυθονία όγκο προσφύγων και μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι τους με μαύρη, πολύ σκληρή εργασία στα κάτεργα τύπου Μανολάδας, Μαραθώνα, Θήβα κτλ., διαπιστώνει πλέον ότι μόνο αυτό δεν αρκεί. Στο πλαίσιο του σφοδρού διεθνούς ανταγωνισμού με άλλες αστικές τάξεις, έχει διαπιστώσει η ελληνική αστική τάξη ότι η εξασφάλιση τέτοιου φθηνού εργατικού δυναμικού προσφύγων και μεταναστών πλέον προϋποθέτουν να το δεσμεύσει και με δουλεμπορικές διακρατικές συμφωνίες, όπως αυτή ανάμεσα σε Ελλάδα και Μπαγκλαντές. Έχει κάνει νέα συμφωνία τώρα και με την Αίγυπτο, ενώ προετοιμάζονται και οι επόμενες με Ινδία, Πακιστάν και Βιετνάμ. Πάντα για τα συμφέροντα των μεγαλοαγροτών και άλλων τμήματων της μεγαλολογοδοσίας. Πρόκειται για διακρατικές συμφωνίες που αυτόματα θα χρήσουν ως νόμιμους μετανάστες προς άγρια εκμετάλλευση σε ριζωμένους εργαζομένους και βεβαίως δεν θα έχουν καμιά σχέση με συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα. Και εδώ να θυμίσουμε ότι το 90% των εργαζομένων στο Κατάρ που έχασαν τη ζωή τους στα κάτεργα των ανοικοδόμησης των σταδίων ήταν μετανάστες εργάτες. Να γιατί λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση διαχρονικά και στην Ελλάδα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το αν θα έχουμε κλειστές ή ανοιχτές δομές για υποδοχή ή απόρριψη προσφύγων ποτέ δεν ήταν αθώα. Ούτε γίνεται με κριτήριο κάποια ανθρωπιστική ή όχι ευαισθησία τάχα της αστικής τάξης. Σημαδεύεται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες του κεφαλαίου, τους ανταγωνισμούς και τα αντιτιθέμενα συμφέροντα μερίδων του. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αρνούμαστε
να συμβιβαστούμε με τα ναυάγια τραγωδίες ξεριζωμένων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τα τραπέζια των ανταγωνισμών τους. Το ΚΚΕ προειδοποιούσε πολλά χρόνια πριν ότι η άγρια καταστολή θα φέρει νέα, πιο ρυψοκίνδυνα και πανάκριβα δρομολόγια με τους πρόσφυγες έρμεων των κυκλωμάτων διακινητών. Έτσι, η συνέπεια τόσο της εργαλειοποίησης από την κυβέρνηση της Τουρκίας, όσο και της καταστολής στα ελληνικά σύνορα με χωροφύλακα τη Frontex, είναι το γεγονός ότι καταγράφονται ροές μεγάλων πλέον αποστάσεων από τη Νότια Τουρκία με μεγάλα εστιοπλοϊκά και μεγαλύτερα πλοία προς τη Νότια Ιταλία, που οι κίνδυνοι για ναυάγια και νεκρούς πολλαπλασιάζονται. Να λοιπόν που οδηγούν η καταστολή που επέβαλε ο κανονισμός του Δουβλίνου, η λεγόμενη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να που οδηγεί ο εγκλωβισμός στις υπερδομές φυλακές και οι υπόλοιπες ευρωνοσιακές αποφάσεις που συνδιαμόρφωσαν και υλοποίησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Αυτές τις αποφάσεις που εγκλωβίζουν στη χώρα υποδοχής και απαγορεύουν κάθε δευτερογενή λεγόμενη μετακίνηση, δηλαδή να πας από τη χώρα υποδοχής σε μια άλλη. Και από αυτή επιχειρούν με κίνδυνο ζωής οι πρόσφυγες να παρακάμψουν όλες αυτές τις αποφάσεις και την καταστολή και γι' αυτό χάνουν και τις ζωές τους. Να πως η οδός της Ανατολικής Μεσογείου έχει μετατοπιστεί σε μεγάλο βαθμό και στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, που συγκεντρώνει περίπου το 60% των αφήξεων κατά μήκος αυτή της οδού. Για να αποτυπωθεί και σε νούμερα η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δράμα των προσφύγων με επίσημο τρόπο μέσω της μετεγκατάστασης, η Γερμανία έχει δεχθεί πλέον μόλις 170 άτομα, ενώ η Γαλλία μόλις 38. Τείχος σε βάρος προσφύγων χτίζουν εκτός από την Ελλάδα, η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες, η Ρωσία, ενώ η Τσεχία έχει επαναφέρει συνοριακούς ελέγχους, επιχειρώντας να αποκλείσει μεγάλο όγκο προσφύγων που είναι εγκλωβισμένοι στη Σλοβακία, ζώντας μέσα στο κρύο και σε καταβλισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί τόσο τις εθνικιστικές, όσο και τις κοσμοπολίτικες κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις για να θολώσει τα νερά. Η αντιδραστική όμως πολιτική καταστολή σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών δεν αποτελεί μόνο προνόμιο της κυβέρνησης Όρμπαν στην Ουγγαρία, της ακροδεξιάς ή της νεοφασίστριας Μελώνη στην Ιταλία και της ακροδεξιάς που συμμετέχει στην κυβέρνηση της Σουηδίας. Άλλωστε, είναι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας που, όπως και η Βρετανία, προωθούν εξορία προσφύγων στη Ρουάντα. Είναι η γαλλική κυβέρνηση του φιλελεύθερου Τάχα Μακρόν που επέτρεψε μόλις κατεξαίρεση τον ελιμενισμό του πλοιαρίου Ocean Viking, όταν 200 ψυχές θαλασσοπνίγονταν προεξοφλώντας την απέλασή τους, λέει μόλις το επιτρέψει η υγεία τους. Δηλαδή, σε κάθε επόμενο πλοιάριο δεν θα επιτρέπει καν ελιμενισμό προσφύγων σε κίνδυνο. Είναι η ίδια κυβέρνηση που εξήγηλε ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής στα σύνορα σε σύμπραξη με τη Μεγάλη Βρετανία. Στη δε Ισπανία, το πρότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή δίθεν κυβέρνηση Σάντσες μοίρασε συγχαρητήρια στις αρχές του Μαρόκου, που σε σύμπραξη προχώρησαν στη σφαγή δεκάδων προσφύγων και μεταναστών το καλοκαίρι στη Μελίγια, στην αντιμετώπιση των εισβολέων, όπως τους ονόμασα χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά υπό το φως αποκαλύψεων για πτώματα που σύρανε από την ισπανική στη μαροκινή πλευρά για να μην αποδοθεί και η αντίστοιχη ευθύνη στις ισπανικές αρχές. Μετά μάλιστα τη σφαγή, η Επίτροπος Μετανάστευσης Γιώχανσον ευχαρίστησε το Μαρόκο για την καλή δουλειά, λέει, που κάνει στα σύνορα. Αλλά και στην Ολλανδία, της φιλελεύθερης κυβέρνησης, εκατοντάδες πρόσφυγες για μήνες έμειναν στο ύπαιθρο, που κόστισε το θάνατο ενός τριχρόνου παιδιού, γιατί δεν δέχονταν, βλέπετε, άλλους πρόσφυγες στο ήδη υπερπλήρες σχολαστήριο του κέντρου προσφύγων του Τέραπελ. Στο Δε Μάνστο της Μεγάλης Βρετανίας, 4.000 πρόσφυγες διαμένουν σε κέντρο χωρητικότητας μόλις 1.600 ανθρώπων, με πολλούς να κοιμούνται στο πάτωμα σε άθλιες συνθήκες υγιεινής. Να μην ξεχνούμε Μόρια, Βιάλ, υπερδομές φυλακές στην Ελλάδα.
στο ίδιο πνεύμα απογείωσης της καταστολής η πρόταση της Κομισιόν για το Σύμφωνο Μετανάστευσης που προεξοφλεί εθελοντικά να αποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες στα κράτη-μέλη, δηλαδή μόνο αυτούς που αποκλειστικά θέλει το μεγάλο κεφάλαιο για εργαζόμενους. Αλλά λέει έχει και άλλη προσφορά, μπορείτε λέει να συνεισφέρετε σε καταστολή. Δηλαδή και να χρηματοδοτήσετε τη Frontex και να της δώσετε στρατό για να δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας στα σύνορα και επενδύσεις και κονδύλια σε τρίτες χώρες τάχα στο όνομα της αποτροπής της μετανάστευσης. Ανάλογα επιταχύνονται και οι μηχανισμοί ευρωνοσιακού φακελώματος με το νέο κανονισμό θεωρήσεων ταξιδιού VIS, ένα γιγαντιαίο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, ανταλλαγής δεδομένων με διασύνδεση με το Σέγγεν που πρόκειται για τα λεγόμενα έξυπνα σύνορα. Με δύο λόγια, κατάργηση των συνοριακών ελέγχων και απογείωση των ψηφιακών του φακελώματος και της παρακολούθησης των πάντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ομολογεί ότι ο προσανατολισμός της είναι η καταστολή των προσφύγων και το λέει και με τα δικά της λόγια. Διαβάζουμε σε κείμενά της. Η Frontex έχει, λέει, το μεγαλύτερο προσωπικό και τις υποδομές με το μεγαλύτερο προϋπολογισμό και προσθέτουμε εμείς με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του να εδράζονται στην Ελλάδα. Το δε πολύμινο κρυφτούλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκίας και της ελληνικής κυβέρνησης για τις επαναπροωθήσεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα με την περιβόητη έρευνα της Όλαφ που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μάλιστα σημαία διαφάνειας και απονομής δικαιοσύνης, κατέληξε τραγελαφικά με μια δήλωση της ίδιας της Όλαφ ότι τελικά ποτέ δεν διερεύνησε ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα, καθώς κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην εντολή της. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί και επαυξάνει στον δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την παραχώρηση τόσο του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ, πάλι στο όνομα δίθεν της αντιμετώπισης του προσφυγικού, όσο και στη Frontex παραχωρώντας το κυριαρχικό δικαίωμα φύλαξης των συνόρων. Όσον αφορά μάλιστα την επίκληση της λεγόμενης καταπολέμησης κυκλωμάτων διακινητών, προκειμένου να επιστρατευτεί η Frontex και η πολιτική καταστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αυτή τελικά όλα αυτά τα χρόνια γιγαντώθηκε. Αυτό που κανένα κόμμα πλην του ΚΚΕ δεν αναδεικνύει είναι ότι πάνω στα σύνορα δραστηριοποιούνται διακρατικά αστυνομικά στρατιωτικά σώματα όπως η αμαρτωλή Frontex και οι ύποπτες ΜΚΟ. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το γεγονός ότι περιστατικά καταστολής με πρόσφυγες συνοδεύονται από το άθλιο κρυφτούλι ευθυνών ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση, με την τελευταία να βρίσκει έδαφος για αμφισβητήσεις συνόρων. Η έρευνα και η διάσωση συνιστά αρμοδιότητα και ευθύνη του κράτους μέλους που έχει την κυριότητα του εδάφους και ή για παράδειγμα τα χωρικά έδατα που διασώζονται άνθρωποι. Σε αυτές τις κρίσιμες αρμοδιότητες και ευθύνες για κάθε κράτος εμπλέκονται ξένα στρατόπεδα λοιπόν, ξένα στρατεύματα ΜΚΟ και γίνονται κάθε είδους παρεμβάσεις μέσω δημοσιευμάτων του διεθνούς τύπου με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο για τις ΜΚΟ, πέραν από το γνωστό ύποπτο ρόλο τους, αυτές τις μέρες, με αφορμή και την υπόθεση της λεγόμενης Κιβωτού του Τρόμου, διαψεύστηκαν και όσοι έσπευδαν να υπερασπίσουν τις ΜΚΟ και έκαναν την εξής διάκριση, σε καλές και κακές, σε εγκεκριμένες και ενταγμένες σε λίστες και τις άλλες που δεν ήταν ενταγμένες σε λίστες. Τα έσχη σε βάρος των παιδιών που παρακολουθούμε έγιναν από μια από τις καλές που προσφέρουν έργο, τις εγκεκριμένες. Όπως και η προστασία λοιπόν των παιδιών έτσι και αυτή των προσφύγων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους είναι υπόθεση αποκλειστικά του κράτους με πλήρη προσωπικό, με πλήρες προσωπικό και υποδομές χωρίς μεσάζοντες, επιχειρηματικούς ομίλους και μεγαλοσυμφέροντα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη δίχως τέλος βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, σε σύγκρουση με τις αποφάσεις και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΚΚΕ αναδεικνύει τις αιτίες του προβλήματος, ξεχωρίζει τους θύδες από θύματα και δίνει όλες του τις δυνάμεις στην πάλη ενάντια στους υπεραστικούς πολέμους και την πολεμική εμπλοκή. Με βάση το δίκαιο των μεταναστών, αντιπαλεύοντας τις εθνικιστικές και φασιστικές κραυγές,
με όπλο την πολύτιμη πείρα του μαχητικού και επίμονου αγώνα των νησιωτών ενάντια στην εγκατάσταση υπερδρομών φυλακών, με την έπνευση της πάλης των μεταναστών που ξεσηκώθηκαν στη Μανολάδα, που δείχνει τι μπορεί να κάνει τελικά ο λαός σαν ξεσηκωθεί. Το ΚΚΕ απαιτεί κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, άρση κάθε εγκλωβισμού στις χώρες πρώτης υποδοχής, γρήγορες διαδικασίες ασύλου εγκατεστημένες στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, εξασφαλίζοντας ανθρώπινη φιλοξενία, υγεία και πλήρη δικαιώματα για να πάνε οι κατατρεγμένοι στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει πέραν της χειραφέτησης της πάλης των λαών για ένα κόσμο χωρίς πόλεμο, εκμετάλλευση, προσφυγιά, για την αρχή του τέλους τους, το σοσιαλισμό.